Η ιστορία του κτήματος ξεκινάει το 1995, όπου οι δύο ιδιοκτήτες, ο Γιάννης Οπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, και ο Γιάννης Καλαϊτζίδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, έκαναν δειλά-δειλά τα πρώτα τους βήματα στον τομέα της υνοπαραγωγής. Ξεκίνησαν και οι δύο όντες συνόφιλοι και προσπάθησαν να κάνουν το βήμα παραπέρα, προσπαθώντας να παράξουν τα δικά τους κρασιά. Εγώ είμαι δεύτερης γενιάς υνοπαραγωγός. Έχοντας τελειώσει τις σπουδές μου στο Μπορντό της Γαλλίας πάνω στην ινολογία, ήρθα το 2009 και ανέλαβα από το 2010 το κομμάτι της υνοποίησης και της παραγωγής των κρασιών. Τώρα, όσον αφορά τις ποικιλίες που καλλιεργούμε, έχουμε ξεκινήσει, όπως και τα περισσότερα κτήματα της περιοχής, με διεθνείς ποικιλίες, κυρίως γαλλικές, όπως είναι το Sauvignon Blanc, όπως είναι το Chardonnay, το Cabernet Sauvignon, το Merlot, το Syrah, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει την στροφή μας και στις ελληνικές ποικιλίες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα όσον αφορά τις λευκές, το Ασύρτικο και τη Μαλαγουζιά, ενώ από τις ερυθρές έχουμε πλέον προσθέσει και φυτέψει το Αγιοργήτικο, το Ξινόμαυρο, τη Λιμιώνα, τη Μαυροδάφνη και συνεχώς πειραματιζόμαστε με νέες γηγενείς ποικιλίες. Ο αμπελώνας μας καλύπτει μια έκταση 650 στρεμμάτων και πλέον με την αλλαγή του κλίματος έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια μετεγκατάστασή του σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα, που σημαίνει ότι έχουμε πάει υψηλότερα όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή της Δράμας, φυτεύοντας στα 600 μέτρα και ακόμη ψηλότερα, φτάνοντας μέχρι και τα 1100, που είναι ουσιαστικά ο υψηλότερος αμπελώνας στην Ελλάδα. Τα κρασιά μας χωρίζονται σε διάφορες σειρές. Η πιο γνωστή είναι η σειρά Τέχνη Αλυπίας, η οποία περιλαμβάνει τρεις ετικέτες, το λευκό, τον ερυθρό και το ροζέ Τέχνη Αλυπίας. Το όνομα τώρα πώς προέκυψε? Προέρχεται από τη λύπη και το αλφα το στερητικό, είναι δηλαδή η τέχνη του να αφαιρεί τη λύπη του άλλου μέσω του κρασιού. Βασίστηκε σε έναν αρχαίο μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο Θεός Διόνυσος χάρισε το κρασί στους ανθρώπους ώστε να λησμονούν τη λύπη τους. Εκτός από τη σειρά αυτή έχουμε και τη σειρά Ίδης Μαδριός, η οποία περιλαμβάνει 4 μονοποικιλιακά κρασιά, τα οποία, όπως καταμαρτυρά το όνομα, περνάνε από βαρέλι, το οποίο τους χαρίζει και την ιδίτητα, αυτή τη γλύκα, την ευχάριστη γεύση που προσδίδει το ίδιο το ξύλο της βελανιδιάς στα κρασιά που οριμάζουν μέσα σε αυτά. Και η σειρά αυτή περιλαμβάνει 2 λευκές και 2 ερυθρές ετικέτες. Οι λευκές είναι το Σαρντονέ και το Ασύρτικο, ενώ οι ερυθρές είναι το Μερλό και το Ξινόμαυρο, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη. Πέρα από τις δύο βασικές αυτές σειρές, έχουμε και τη σειρά Πλάνο, με 2 λευκά κρασιά τα οποία είναι μονοποικιλιακά από ελληνικές ποικιλίες κρασιά δεξαμενής, συγκεκριμένα το Ασύρτικο και η Μαλαγουζιά, ενώ έχουμε και άλλα κρασιά από διεθνείς ποικιλίες σε μικρότερη παραγωγή, όπως είναι το Νεμπιόλο, η Τουρίγκα Νασιονάλ, το Ροζέ Κρασί Πικ Μπάνκ, το οποίο και αυτό γίνεται από την ποικιλία Τουρίγκα Νασιονάλ. Η ιστορία μας ξεκινάει το 1979, όταν ο πατέρας μου, ο Κώστας Λαζαρίδης, φύτευσε τον πρώτο σύγχρονο αμπελώνα της περιοχής της Δράμας, φυτεύοντας περίπου 100 στρέμματα από τις ποικιλίες Sauvignon Blanc, Ασύρτικο και Cabernet Sauvignon. Αυτές οι ποικιλίες αποτελούν μέχρι και σήμερα τα ραχοκοκαλιά των ποικιλών που καλλιεργούνται στη Δράμα. Η εταιρεία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα καλλιεργεί τον μεγαλύτερο ιδιόκτητο αμπελώνα στη χώρα. Καλλιεργούμε συνολικά 3.000 στρέμματα σε 4 περιοχές του νομού. Μία είναι αυτή της Αδριανής που βρίσκεται και το νοπείο, μία είναι αυτή της Καλής Βρύσης στο Δήμο Προσοτζάνης και μετά έχουμε 2 νεότερες περιοχές όπου έχουμε μεταναστεύσει σε εισαγωγικά τους αμπελώνες μας την τελευταία δεκαετία σε μεγαλύτερο υψόμετρο, μία στην Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου που βρισκόμαστε και μία στο κατάφυτο Δράμας που ανήκει στο Δήμο Νευροκοπίου. Οι δύο τελευταίες περιοχές έχουν επιλεγεί για το ψυχρότερο κλίμα που έχουν, που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας και τα ποιοτικά στοιχεία που θέλουμε να φέρουμε, επιλέγουμε πού θα καλλιεργήσουμε τις ποικιλίες. Οι ποικιλίες που καλλιεργούμε είναι οι πιο γνωστές διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες που ευδοκιμούν και στην περιοχή, όπως είναι το Sauvignon Blanc, το Ασύρτικο, το Σαρντονέ, το Σεμιλιόν, το Βιδιανό και άλλες λευκές που καλλιεργούνται σε πειραματικό επίπεδο. Έχουμε από ερυθρές Καμπερνέ Σουβινιόν, το Μερλό, το Αγιοργήτικο, Καμπερνέ Φρανκ, καλλιεργούμε λίγο Λιμνιό, Γκρενάς και άλλες ποικιλίες. Όσον αφορά τα προϊόντα του κτήματος, ξεκινώντας από τον Αμέθιστο, που παίρνει το όνομά του από τον ημιπολίτιμο λίθο τον Αμέθιστο, που σύμφωνα με την αρχαιότητα όποιος τον κρατούσε δεν μπορούσε να μεθύσει, και αποτελεί την πρώτη οικογένεια κρασιών του κτήματος, με κρασιά τα οποία είναι blends από ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες. Έχουμε την οικογένεια Σατό Τζούλια, μονοποικιλιακά κρασιά υψηλής ποιότητας που εκφράζουν το τερουάρ της περιοχής της Δράμας.
καθώς και την οικογένεια Ντομέν Κώστα Λαζαρίδη, όπου έχουμε το ροζέ, τη μαλαγουζιά, το σεμιλιόν και το σιρά, τα οποία εκφράζουν συγκεκριμένα μπελοτόπια και έχουν έτσι μια πιο φρέσια και μια πιο έτσι, φινετσάτη έκφραση της ποικιλίας των ποικιλιών. Η εταιρεία, εκτός από τους ίνους, παράγει και αποστάγματα. Το τσίπορο το ειδονικό είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, με πολλούς φανατικούς φίλους. Παράγεται στις εγκαταστάσεις του νοπίου στη Δράμα. Έχουμε τα αποστάγματα μονοποικιλιακά μέθυξης, τρία φρέσκα, ένα μοσχάτο, ένα καμπερνέ σοβινιόν και ένα σύρτικο, αλλά και το δεκαετούς παλαιώσης μέθυξης σιγκάρ, το οποίο παλαιώνει σε γαλλικά δρύνα βαρέλια για 10 έτη πριν έρθει στην κυκλοφορία. Και η παραγωγή βαλσαμικών ξυδιών. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2000 στα πρότυπα του παραδοσιακού ιταλικού βαλσαμικού. Το κτήμα Μανολισάκη ξεκίνησε το 1989 με τους πρώτους αμπελώνες που φυτεύτηκαν στην περιοχή δοκιμαστικά, παραδοσιακά γιατί πουλούσαμε τα σταφύλια μαζί με τον πατέρα μου που ξεκινήσαμε, και το 1999 ξεκινήσαμε μετά 10 χρόνια ιδιωτερία σαν κτήμα Μανολισάκη. Με γαλλικές ποικιλίες ξεκίνησε ο νομός Δράμας, τα ενοπία της Δράμας όπως ξεκίνησαν όλα, και στην πάρο του χρόνου μετά από λίγα χρόνια, επειδή στο εξωτερικό και στην εσωτερική αγορά ζητούσαν ελληνικές ποικιλίες, ξεκινήσαμε μετά με ελληνικές ποικιλίες όπως είναι μαλαγουζιά, σύρτικο, μοσχόμαυρο, λιμνιό, αγιοργήτικο, και ο καθένας, κάθε ενοπείο ανάλογα την ποικιλία προσδοκεί για να δουλέψει. Το ενοπείο λειτουργεί από το 1999, όλα τα προβλήματα που υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια, τώρα με μια σταθερή ανωδική πορεία, με αμπελώνες γύρω στα 200 στρέμματα ιδιόκτητους, συν κάποια συνεργαζόμενα που έχουμε από γύρω στις 180.000 φιάλες ετησίως. Γαλλικές ποικιλίες, καμπερνέ, μερλό, σιρά, σουβινιόν, και από ελληνικές ποικιλίες, μαλαγουζιά, σύρτικο, αγιοργήτικο, μοσχόμαυρο, λιμνιό, σαν ειδοποιούμε τα 5-6 χρόνια της εταιρείας. Μετά 5-6 χρόνια ξεκινήσαμε με ελληνικές ποικιλίες. Αυτή τη στιγμή το ειδοποιείο έχει δύο ετικέτες, οι οποίες λέγονται έξις, λευκό, μαλαγουζιά, σύρτικο και μοσχόμαυρο, λιμνιό. Υπάρχει μετά το γέννημα ψυχής που ήταν εξ αρχής οι τρεις πρώτες ετικέτες, λευκό, ροζέ, κόκκινο, και μετά είναι οι δύο κόρες μου που λέγεται μία Αναστασία και μία Πελαγία, που είναι ροζέ ημίξηρο και το κόκκινο. Οικογενειακή επιχείρηση, δεν είναι κάτι άλλο. Μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ταυτότητα. Όταν ο καταναλωτής ανά τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, δοκιμάζει ένα κρασί από τη Δράμα, να αναγνωρίζει τα ποιοτικά εκείνα κριτήρια και στοιχεία τα οποία θα υποδηλώνουν ότι το κρασί αυτό έχει δημιουργηθεί από τους αμπελώνες του νομού Δράμας. Για τη δημιουργία ενός μεγάλου κρασιού εδώ, στη δική μας σκέψη, είναι ότι στον πρωτογενή τομέα, στη γη έξω δηλαδή, το 65% είναι το υπέδαφος, το τερουάρ που λένε οι Γάλλοι, το 25% είναι το μικροκλίμα, και ο άνθρωπος έξω, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, είναι 10%. Μέσα όμως, πάλι στη δική μας φιλοσοφία, είναι ότι ο άνθρωπος είναι 90%. Θέλουμε λοιπόν αυτό το οποίο μας έχει δώσει πλουσιοπάροχα η γη, και πιστέψτε με ότι έχουμε ένα προνόμιο να ζούμε σε ένα μέρος του πλανήτη που ειλικρινά τα έχει όλα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα που τα παίρνουμε πλουσιοπάροχα τα διαχειριστούμε και σωστά, έχουμε να κερδίσουμε και να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα της περιοχής που καλλιεργείται το προϊόν. Η εταιρεία μας ασχολείται με τη δημιουργία κρασιών σε συνδυασμό ελληνικών και ξένων ποικιλίων. Ελληνικές ποικιλίες έχουμε τη μαλαγουζιά, το ξινόμαυρο, το μοσχάτο. Ξένες ποικιλίες έχουμε το καμπερνέ, το σοβινιόν, το μερλό, το καμπερνέ φραν, το σοβινιόν μπλάν, το σεμιλιόν, το ούνι μπλάν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε στη δημιουργία με αμπελοτόπια από ελληνικές ποικιλίες, αλλά θέλουμε να κάνουμε βήματα προσεκτικά, γιατί καταρχήν η Δράμα ξεκίνησε με ξένες ποικιλίες, να γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει λοιπόν κάθε βήμα που θα γίνει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε η ποικιλία να εγκληματιστεί πλήρως στα τοπικά δεδομένα της περιοχής. Είναι ένα παραθυράκι ανοιχτό για το μέλλον να μπουν και άλλες ελληνικές ποικιλίες. Οι ετικέτες μας οι γνωστές είναι η σειρά με τους φεγγίτες σε λευκό, ροζέ και κόκκινο. Είναι τα δύο πολύ premium κρασιά με την ετικέτα 10. Είναι κρασιά τα οποία ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης. Να πούμε ότι θα το συγκρίνουμε με αυτή την περιοχή ή με την άλλη την περιοχή. Γιατί είναι κρασιά τα οποία
επιδέχονται πολύ μεγάλη παλαίωση, είτε είναι λευκά είτε είναι κόκκινα. Και δύο, η μίξηρα κρασιά, το σκέρτσο, το οποίο είναι κρασιά πιο πολύ για την νεανική ηλικία, που ουσιαστικά είναι ένας προθάλαμος στην είσοδο του κανονικού κρασιού. Αλλά τα νέα παιδιά, για να μπουν στο κρασί, πρέπει να τους δώσουμε κάτι που να τραβήξει λίγο το ενδιαφέρον, να είναι λίγο ένα γλυκό κρασί. Όχι τελείως γλυκό, ένα ημίξηρο κρασί. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της τάσης που δημιουργείται ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ, έχουμε ξεκινήσει και μια σειρά με φυσικά κρασιά, κρασιά ήπιας παρέμβασης που τα λέμε εμείς, τα οποία η αλήθεια είναι ότι τώρα ουσιαστικά βγαίνουν τα περισσότερα στις ΗΠΑ. Και έχουμε και ένα κρασί το οποίο το δημιουργεί ο γιος μου ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι και αυτός χημικός συνολόγος. Αυτός έκανε ένα πάντρεμα δύο ποικιλιών, μια ελληνική ποικιλία στην Μαλαγουζιά, με την γαλλική ποικιλία το Βιονιέ, και έχει κάνει το Θύρσους, το οποίο είναι ένα κρασί που αγγίζει πάρα πολύ τα σύγχρονα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένα κρασί του μπιστρό, ένα κρασί του wine bar. Ίνοψ αποτελεί ένα από τα νεότερα ενόπια της περιοχής μας. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2015 και ως και σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό project για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι μοναδικό γιατί στην ουσία βασιζόμαστε στη συνεργασία. Δεν διαθέτουμε δικούς μας αμπελόνες. Έχουμε συνεργαζόμενους παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τους οποίους έχουμε μακροχρόνια συνεργασία και καθορίζουμε μαζί την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Μία άλλη ιδιαιτερότητα που έχουμε είναι ότι βασιζόμαστε αποκλειστικά στις ελληνικές ποικιλίες. Δουλεύουμε με τη Μαλαγουζιά, με το Ασύρτικο, με το Βιδιανό, με τη Λιμιώνα, με το Ξινόμαυρο. Επενδύουμε πάρα πολύ χρόνο στις ποικιλίες οι οποίες υπήρχαν πριν από εμάς, θα υπάρχουν μετά από εμάς και είναι σαφώς καλύτερα εγκλιματισμένες στα ελληνικά δεδομένα. Σαν περιοχή είμαστε στην Προσοτσάνη της Δράμας, είμαστε σε ένα χώρο που παλιά ήταν μια πιτοπηρία. Εδώ πέρα λοιπόν δουλεύουμε πάρα πολύ στη λεπτομέρεια. Έχουμε για το σκοπό αυτό, όπως θα δείτε μέσα, τις δεξαμενές ανοξείδωτες, βαρέλια μεγάλα, μικρά, αμφορείς, τσιμεντένιες δεξαμενές. Ο σκοπός μας είναι να παράγουμε αυθεντικά κρασιά. Κρασιά τα οποία φέρουν την ποικιλία και το μέρος από όπου προέρχονται. Κρασιά τα οποία διακρίνονται από ευγένεια, από κομψότητα, φρεσκάδα και φρούτου. Γενικά, ο μεγαλύτερος μας σκοπός είναι να κάνουμε κρασιά τα οποία είναι νόστιμα, κρασιά τα οποία ευχαριστιέται ο κόσμος, γιατί στην τελική αυτό το πράγμα είναι το κρασί. Είναι ένα κομμάτι του ευζήν μας. Ίνοψ είναι μια λέξη που έχουμε δανειστεί από την αρχαία Ελλάδα, από τα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει καταγεγραμμένο και στον Όμηρο. Ίνοψ σημαίνει αυτός που έχει την όψη του κρασιού. Είναι μια λέξη που για μένα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ειδικά, όπως βλέπετε και στη λατινική της μορφή, είναι μια λέξη που κατευθείαν παραπέμπει σε κάτι είναι ο κεντρικό. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Μιχαηλίδης. Ξεκίνησα το 2004 επαγγελματικά την εινοποίηση. Το κτήμα από το 2004 είχε έναν αμπελώνα τότε 30 στρεμμάτων. Ξεκινήσε το κτήμα με γαλλικές ποικιλίες. Δηλαδή με Καπερνέ Σοβινιόν, Καπερνέ Φρανκ, Σιρά, Μερλό, Σοβινιόν Μπλάνκ, Σαρντονέ, Γεβούς Στραμίνερ. Και στην πορεία μπήκαμε στη διαδικασία να μεγαλώσουμε τα μπελόνα μας με ελληνικές ποικιλίες, με Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Μαυροδάφνη, Μαυροτράγανο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα 130 στρέμματα. Το κτήμα βγάζει 7 ετικέτες επί του παρόντος και μάλλον εκεί είναι αρκετές. Γίνονται κάποια blend μεταξύ ελληνικών και ξένων ποικιλιών. Βγαίνουν τα τελευταία χρόνια και κάποια μονοποικιλιακά με ελληνικές ποικιλίες. Αυτές οι ετικέτες κυρίως στοχεύουν με την ξένη αγορά. Αν και ένα σχετικά από τα μικρά, γιατί το κτήμα με η παραγωγή του είναι 70.000 φιάλες το 2021, όταν έγινε η εκδήλωση για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης. Στο τραπέζι που έγινε για τους επίσημους καλεσμένους από την Προεδρία της Δημοκρατίας, η Μαλαγουζιά, η μονοποικιλιακή του κτήματος, επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλές ετικέτες μαλαγουζιές ως το βασικό κρασί στο επίσημο γεύμα των καλεσμένων της Δημοκρατίας. Ζητήθηκαν από την Προεδρία για να δοκιμαστούν από κάποιους σομελιέ, για να μπορέσουν να δουν, να κατασταλάξουν στο ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει σε Μαλαγουζιά για αυτό το σημαντικό τραπέζι η Ελλάδα. Και σε τυφλή γευστική δοκιμή επιλέχθηκε η Μαλαγουζιά μας.
Το όνομά μου είναι Μιχαηλίδου Ευτυχία. Βρίσκεστε στη μικροϊνοποιία Μιχαηλίδου Ευτυχία. Η ιστορία ξεκίνησε από τον πατέρα μας, από τον Μιχαηλίδη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος περίπου τη δεκαετία του 80, αντιλαμβανόμενος την αναγέννηση του νομού, αποφάσισε το μεράκι του που ήταν η καλλιέργεια του αμπελιού, το σταφύλι, τα προϊόντα του σταφυλιού, να το κάνει πράξη και προχώρησε στη φύτευση του πρώτου αμπελών. Αυτό έγινε το 1991. Σιγά σιγά οι αμπελώνες αυξήθηκαν, οι ποικιλίες αυξήθηκαν και περίπου στις αρχές του 2000 έγινε το πρώτο κτίριο στο οποίο ξεκίνησε να κάνει εντελώς αρατσιτεχνικά το κρασί του και στην πορεία το 2017 αποφασίσαμε εγώ και η αδερφή μου να συνεχίσουμε τη δουλειά του πατέρα μας. Δημιουργήθηκε η εταιρεία Μικροϊνοποιία Ευτυχία Μιχαηλίδου, η οποία μικροϊνοποιία είναι καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Δραστηριοποιούμαστε τα παιδιά του κυρίου Μιχαηλίδη και τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά μπήκαν και κάποια εγγόνια στο πλάνο. Κατά βάση υπάρχουν ευρωπαϊκές ποικιλίες φυτεμένες στα αμπέλια μας. Μιλάμε για μερλό, σιράκ, σαρτονέ, σοβινιόν μπλακ, ασύρτικο. Στα πλάνα μας είναι στο μέλλον να φυτέψουμε καινούριες ποικιλίες, γηγενείς. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που χαρακτηρίζει το εινοποιείο μας είναι ότι η καλλιέργεια είναι καθαρά βιολογική. Τη βρήκαμε έτσι, ήταν βασικό χαρακτηριστικό του πατέρα μας. Αγαπούσε τη φύση, πάει τη φύση και ήθελε να στηρίξει τον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το συνεχίζουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις ετικέτες και οι τρεις έχουν το όνομα Ευτυχία. Υπάρχει το λευκό ξηρό, το ερυθρό ξηρό και το ροζέ ημίγλυκο. Και στα άμεσα πλάνα μας είναι να βγάλουμε και ροζέ ξηρό. Το κτήμα ευρύθηκε το 1998. Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε κοντά στα 850 περίπου στρέμματα. Καλλιεργούμε πολλές διεθνείς ποικιλίες όπως είναι το Sauvignon Blanc, το Chardonnay, το Tempranillo, το Syrah, αλλά επίσης και αρκετές ελληνικές όπως είναι το Ασύρτικο, το Αγιοργήτικο και μερικές ακόμα που οι οποίες είναι σε πειραματικό στάδιο. Το κτήμα Παυλίδη έχει δύο σειρές κρασιών. Είναι η σειρά Θέμα, οι οποίες είναι βασικά χαρμάνια και είναι η βασική μας σειρά. Και μετά είναι και κάποια κρασιά Single Vineyard, έμφαση η οποία είναι τα πιο premium κρασιά μας και τα οποία προέρχονται όλα από τον αμπελώνα της περιχώρας, όπου επιλεγμένα αμπελοτεμάχια κάθε χρόνο με διαφορετικές καλλιεργητικές φροντίδες δίνουν κάποια κρασιά σε υψηλά ποιοτικά στάνταρ. Σκοπός είναι να δείξουμε το δραμηνό κρασί. Και να βοηθήσουμε τον κόσμο, το καταναλωτικό κοινό, να μας προσεγγίσει και να δοκιμάσει τα κρασιά τα οποία παράγουμε. Μετά από μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία, ακαδημαϊκή αλλά και συμβουλευτική, με τον σύζυγό μου Γιάννη Τριανταφυλλίδη, το 2009 εγκαταστήσαμε έναν αμπελόν 25 στρεμμάτων, βασιζόμενοι σε ελληνικές λευκές ποικιλίες, το Ασύρτικο και τη Μαλαγουζιά. Το 2019 πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε το δικό μας οικογενειακό μπουτίκ νοπείο με σκοπό να ενοποιούμε αποκλειστικά τα δικά μας τα φύλλα. Παράγουμε δύο μονοποικιλιακά κρασιά, την Μαλαγουζιά, 100% Μαλαγουζιά, και το Ασύρτικο, πάλι 100%, το οποίο οριμάζει και παλαιώνει σε βαρέλι για κάποιους μήνες, και τα δύο προστατευόμενη γραφική ένδειξη δράμα. Τα κρασιά μας διοικούνται μια ιστορία, την ιστορία ενός τόπου μοναδικού. Ενοποιούμε και στη συνέχεια εμφιαλώνουμε μονοποικιλιακή Μαλαγουζιά και Ασύρτικο, γιατί αποτυπώνουν τέλεια όλο αυτό το νόημα. Το εινοποιείο ιδρύθηκε το 1987, όπου κυκλοφόρησε και η πρώτη ετικέτα του εινοποιείου, το Σατό.
Το 1990 προχωρήσαμε στη δημιουργία του Μαγικού Βουνού, το πρώτο Icon Wine της Ελλάδας, όπου η ετικέτα αλλάζει κάθε χρόνο και χρησιμοποιούμε πάντοτε ένα πίνακα ζωγραφικής και ξεχωριστά υπάρχει ένας πίνακας για το λευκό και ξεχωριστά ένα για το ερυθρό. Σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας, κάθε χρόνο που αλλάζουμε τις ετικέτες του Μαγικού Βουνού, έχουμε δημιουργήσει μία γκαλερί στο εσωτερικό του Ηνωπίου, όπου έχουμε όλους τους πίνακες που έχουμε χρησιμοποιήσει εκτεθειμένους, είναι επισκέψιμοι και είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε τόσο μεγάλα έργα τέχνης στο εσωτερικό της εταιρείας μας. Ξεκινάμε από την entry level κατηγορία με τις ετικέτες μας, που είναι η Ντάμα και η Ρίγα Κούπα. Πάμε στο Χρυσό Λιοντάρι και στα Μαύρα Πρόβατα, τα οποία είναι κρασιά που παράγουμε στην Καβάλα. Από εκεί μετά θα μεταφερθούμε στη Δράμα, όπου παράγουμε τις πιο κλασικές μας ετικέτες. Τη γραμμή Σατό, τα περισσότερα Καβαλιέρι, τα Περπέτους και τα Μαγικά Βουνά. Και μετά περνάμε στις νέες μας εμφιαλώσεις, που γίνονται μερικές στο Αμίντεο, που είναι το Ξινόμαυρο, το Heavy Lye και τα δύο αφρόδη κρασιά που έχουμε, τα Σολιτέρ. Και τέλος, τελευταία μας παραγωγή είναι το Ξινόμαυρο Pop Nausa, το οποίο το παράγουμε από αμπελόνες και το εμφιαλώνουμε κατευθείαν στην Νάουσα. Οι αμπελόνες μας εκτείνονται από τη Δράμα στην Καβάλα, πλέον στην Νάουσα και στο Αμίντεο. Στη Καβάλα έχουμε και στη Δράμα πιο πολύ δημοφιλείς ξένες ποικιλίες, Σαρντονέ, Σεμιγιόν, έχουμε τα Καμπερνέ Φρανκ, Καμπερνέ Σουβινιόν και εννοείται ξεκινήσαμε και την παραγωγή Ασύρτικου, Μαλαγουζιάς και Βιδιανού. Και μετά θα περάσουμε στην Νάουσα όπου έχουμε Ξινόμαυρο και στο Αμίντεο Ξινόμαυρο, όπου είναι και η πατρίδα του και γι' αυτό επιλέξαμε και αυτές τις περιοχές για να αναπτυχθούμε και σε πιο ελληνικές ποικιλίες πάνω στους κωδικούς μας. Το 1997 προχωράμε στην ίδρυση και στη δημιουργία του κτηρίου και του κύριου Ηνωπίου Σατό Νίκολα Ζαρίδη εδώ πέρα στη Δράμα. Το κλίμα της, το έδαφος της, μπορεί να αναπτύξει την ημέρα θερμοκρασίες πολύ ψηλές, ενώ το βράδυ να πέσει η θερμοκρασία πολύ έντονα. Έχει έναν πιο κρύο χειμώνα σχέση από την περιοχή της Καβάλας και ένα λίγο πιο θερμό καλοκαίρι, ούτως ώστε μπορεί τα κρασιά να αναπτύξουν και μεγαλύτερες οξύτητες, αλλά και στα κόκκινά τους μπορεί να αναπτύξουν πιο έντονα φρούτα. Γενικότερα είναι μια περιοχή που καλύπτεται από ροσιρές, οπότε δεν έρχεται πολύ έντονο κρύο από τη Βουλγαρία το χειμώνα τους, ώστε να παγώσει την περιοχή. Γενικά όλα αυτά τα στοιχεία και το ότι ήταν μια πολύ παλιά αρχαία λεκάνη λίμνης έχουν δημιουργήσει μια πολύ ιδανική περιοχή για την παραγωγή κρασιού.